Καλημέρα αδελφότητα. Αυτό το πρώτο βίντεο στα ελληνικά αφιερώνεται στους αγαπητούς αδελφούς της αδελφότητας Αγίου Νικοδήμου και ειδικά στους ταξιδεύοντας, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο, την Παναγιώτα, την Αριστοθέα και όλους τους αδελφούς και φυσικά όλους τους αγαπητούς αδελφούς στην Ιμφίλιο, που τα περασμένα 30-35 χρόνια με τη χάρη του Θεού γνωρίσαμε, αγαπήσαμε και δυστυχώς δεν είμαστε πολύ της επικοινωνίας. Ένα από τα ερωτήματά μου είναι ότι δεν επικοινωνώ συχνά με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αγαπητοί και βέβαια μας βοήθησαν και για τα αποστολικά και στο Σικάγο και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αριζόνα και στην Φλόριντα. Αλλά δόξα τω Θεώ πάντων ένικε. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να θίξουμε μερικά σημεία του Ευαγγελίου της Κυριακής. Το Ευαγγέλιο το ακούσαμε, είναι γνωστό σε όλους. Και σε αυτό το Ευαγγέλιο ο Κύριος μας παρουσίασε δύο καταπληκτικά θαύματα. Μετά από τον χορτασμό των 5.000 αντρών και φυσικά μαζί με τους άντρες ήταν και πάρα πολλές γυναίκες και χιλιάδες παιδιά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει ότι ευθέως ινάγκασεν τους μαθητάς εμβήνε εις το πλοίον. Βέβαια, ο Θεός μας είναι Θεός ελευθερίας. Δεν αναγκάζει. Αλλά τα παιδιά του πολλές φορές θα τα βοηθήσει, θα τα αναγκάσει, θα επιτρέψει μερικά πράγματα, πάντοτε βέβαια για τη σωτηρία της ψυχής τους. Αλλά πού οφείλεται αυτός ο εξαναγκασμός του Κυρίου? Οι μαθηταί έπεσαν σε ένα μεγάλο πειρασμό. Είναι ο μεγάλος πειρασμός του διαβόλου που θέλει την βασιλεία του Θεού εδώ στη γη. Και ο Κύριος είπε πολύ καθαρά, η δική μου η βασιλεία δεν είναι για αυτόν τον κόσμο, δεν είναι του κόσμου τούτου. Αλλά όλοι οι Εβραίοι γενικά περίμεναν ένα εξουσιαστή βασιλέα, ένα βασιλέα να κατατροπώσει τους Ρωμαίους, να τους ελευθερώσει και βέβαια να τους δίνει όλα τα υλικά αγαθά. Και ο μεγάλος πειρασμός που άρχισε να ανάβει εκεί στο θαύμα των χορτασμών των 5.000 ήταν ότι, αυτό το περιγράφει πολύ ωραίο ο Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο, λέει ότι όταν είδε ο Ιησούς ότι άρχισαν να ψιθυρίζουν τα πλήθη ότι τέτοιο βασιλέα θέλουμε, ήθελαν δηλαδή να εξαναγκάσουν τον Ιησού, να τον αναγκάσουν να γίνει με τη βία ο βασιλέας τους. Αυτά συζητούσαν. Και βέβαια όταν άκουσαν αυτά οι μαθηταί που είχαν και αυτοί αυτό το πειρασμό, γιατί σαν Εβραίοι και αυτοί περίμεναν ένα Μεσσία να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, και έτσι σκέφτηκαν και άρχισαν να υπερηφανεύονται οι μαθητές και να λένε βεβαίως ο Κύριος μας θα γίνει βασιλιάς και φυσικά εμείς θα είμαστε οι υπουργοί. Και όταν βέβαια ο παντογνώστης Κύριος
είδε ότι έπεσαν σε αυτό τον πειρασμό οι μαθητές, πολύ γρήγορα ο ίδιος έδιωξε τα πλήθη τους, είπε να πάνε σπίτι τους, ινάγκασαν τους μαθητάς ενδύνε εις το πλοίο, φυσικά είχαν κάποιο δικό τους πλοίο εκεί κοντά, στη λίμνη της Γενισαρέτ, και ο ίδιος πήγε εις το πέραν, πήγε έως ου απολύσει τους όχλους, και όταν απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Βέβαια, σαν άνθρωπος, ο Κύριος προσευχότανε στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Και βέβαια να μας διδάξει ότι αμέσως από μία σύναξη, πολυπληθή ειδικά μία σύναξη, όταν είμαστε μέσα στον κόσμο, έχουμε αυτές τις εικόνες, έχουμε τις συνομιλίες και χρειάζεται χρόνος να καθαρίσει ο νους για να μπορέσει ο νους να προσευχηθεί σωστά και να επικοινωνήσει με τον Θεό. Θυμάμαι όταν ο Γέροντας Παΐσιος πήγαινε στην Αθήνα, διάβασα κάπου ότι τον έπαιρνε 2-3 μέρες να καθαρίσει ο νους του, να αρχίσει να προσεύχεται όπως ήθελε να προσεύχεται ο Άγιος Παΐσιος. Και έτσι η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση, δηλαδή οι χριστιανοί πρέπει να αγαπάνε την ησυχία, να είναι φιλήσυχοι. Βέβαια αγαπάμε τον κόσμο, αλλά μετά από τη σύναξη, μετά από ένα γάμο, μετά από μία βάπτιση, από ένα εορτασμό, φυσικά θα πάμε σπίτι, θα ησυχάσουμε έτσι για να φύγουν αυτές οι κοσμικές εικόνες από το νου μας και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όταν ειδικά με τον ευχή, την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Οψίας δε γενωμένης, μόνος ειν εκεί, μόνος του ήτανε, και το πλοίο βέβαια ήδη είχε απομακρυνθεί από την στεριά πολλά χιλιόμετρα. Και τώρα βέβαια ο Κύριος που όλα τα επιτρέπει, όπως κάποιος έστειλε κάτι για τον Άγιο Πορφύριο που έγραψε ότι τίποτα δεν συμβαίνει, ούτε μία πεύκο βελόνα δεν πέφτει από το δέντρο, από το πεύκο, αν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος, μη στεναχωριέστε για τίποτα. Αφού είμαστε χριστιανοί και προσευχόμαστε καθημερινά και είμαστε στα χέρια του Θεού, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, ό,τι πειρασμός, ό,τι θλίψη, ό,τι συμφορά, όλα αυτά λέει είναι για τον αγιασμό μας. Και αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Όχι να περνάμε καλά εδώ στη γη. Ο σκοπός της ζωής μας είναι ο αγιασμός ημών. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Και έτσι είχαν φουσκώσει λίγο οι μαθητές. Είχαν λογισμούς υπερηφανίες. Αυτή βέβαια δεν τους έφευγαν, γιατί αυτός ο πειρασμός ήταν τσομωτήρι για τους Εβραίους. Λίγο πριν από την Σταύρωση του Κυρίου, όπως θα θυμίστε, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης μάλιστα έβαλαν και τη μητέρα τους στη Σαλόμη να παρακινήσει τον Κύριο να βάλει τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο εκ δεξιών και εξ αριστερών, δηλαδή να τους έχει δίπλα του όταν γίνει βασιλιάς. Και ο Κύριος τους είπε, μπορείτε να πιείτε αυτό το ποτήρι που θα πιω εγώ? Και αυτοί βέβαια, δίχως να έχουν πολύ γνώση περί τίνος πρόκειται, είπαν ναι, μπορούμε. Και βέβαια το ήπιαν το ποτήρι, γιατί ο πρώτος που απεκεφαλίστη ήταν ο Ιάκωβος. Και έτσι τώρα ο Κύριος, για να χαμηλώσει το πνεύμα, για να φέρει πίσω τους μαθητές στην ταπείνωση και στην ανθρώπινη πραγματικότητα, στην ανθρώπινη τσαγωδία, φουσκώνει την θάλασσα. Και αυτό ήταν το πρώτο θαύμα. Επέτρεψε ο Θεός να φουσκώσει η θάλασσα,
να γίνει μια φοβερή καταιγίδα. Και όλα αυτά είναι προφητευμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος δεν έκανε τίποτα τυχαία. Όλα αυτά είναι προφητείες που έπρεπε να επαληθευτούν. Και τις διαβάζουμε αυτές στο Ψαλμό 106. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που διατάσσει τη θάλασσα? Όπως αν θυμίστε, πριν μερικές εβδομάδες στο Ευαγγέλιο, είχαμε μία άλλη θάλασσοταραχή που κάποτε πάλι μαθητές ήταν σε ένα πλοίο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ήταν και αυτός μέσα στο πλοίο και κοιμότανε. Και όταν είδαν τη θάλασσοταραχή και τον κίνδυνο, είχαν τρομάξει μαθητές και είπαν: «Κύριε, κοιμάσαι». Ξύπνησαν τον Κύριο. Ο Κύριος λέει: «Καθεύει». Το ξύπνησαν και τότε διέταξε την θάλασσα, είπε: «Πεφήμωσο, ποιος είναι αυτός?» Και αυτή ήταν η ερώτηση που είχαν τότε οι μαθητές. Ποιος είναι αυτός που διατάσσει την θάλασσα και τους ανέμους? Και η θάλασσα υπακούει. Ποιος είναι αυτός? Το λέει ο Δαβίδ. Είναι ο Θεός των Πατέρων ημών. Είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Κύριος Σαβαώθ, ο Κύριος Γιαχβέ, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που στο Ψαλμό 106 προφητεύει ο Δαβίδ για τον Γιαχβέ, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, μετά από την ενσάρκωση. «Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής». Ο Κύριος είπε και φούσκωσε η θάλασσα και υψώθη πνεύμα καταιγίδος. Ψαλμός 106. Οπότε ο Κύριος, για να ταπεινώσει τους μαθητές, είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος. Και όταν ξύπνησε ο Κύριος, και πάλι, και πέταξε από το επιτάσσο, διέταξε, και πέταξε τη καταιγίδη και έστει εις άβδαν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Αυτός είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Θεός του Ισραήλ, τον οποίον στάβλησαν ήδη γενεά του Κυρίου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος δεν κοιμάται στο πλοίο, προσεύχεται στο όρος και οι μαθητές είναι μόνοι τους. Και είπε ο Κύριος και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής και φούσκωσε η θάλασσα. Και αν και οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη θάλασσα, ψαράδες ήταν πιο πολύ, τους έπιασε φόβος και τσόμος, γιατί ήταν έτοιμο να καταποντιστεί το πλοίο. Κατά την τετάρτη ώρα της νυχτός, οι Εβραίοι είχαν ώρες. Η τετάρτη ώρα ήταν από τις 3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Οπότε τότε είδαν μία σκιά να περπατάει στην θάλασσα πάνω. Και αν μέχρι τότε ήταν τρομαγμένοι, η σκιά που την οποία νόμιζαν για φάντασμα τους έκανε κατατρομαγμένους, γιατί ο μεταφυσικός φόβος είναι χειρότερος και δρυμύτερος από τον φυσικό φόβο από μιας καταιγίδας, μιας θαλασσοταραχής. Γι' αυτό άνθρωποι που δεν επιτρέπει ο Θεός να δούμε δαιμόνια, εκτός αν έχουμε κάποια αγιότητα, αν δούμε το διάβολο θα πέσουμε κάτω ξερί. Αυτό δεν επιτρέπει τέτοιους πειρασμούς ο Κύριος. Και μόνο σε αυτούς που έχουν αυτή την δύναμη, όπως ο Άγιος Πατήρ Φιλόθεος Δερβάκος,
Έβλεπε τον σατανά μπροστά του. Οφθαλμοφανός να του λέει θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Και του έλεγε ο Άγιος Φιλόθεος ότι θέλει ο Κύριος. Αν έχεις ευλογία από τον Κύριο, κάντο. Και βέβαια εξαφανιζότανε το ταγκαλάκι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και έτσι αυτή τη στιγμή βλέπουν αυτή τη σκιά να έρχεται προς αυτούς και έκραξαν από φόβο, έβαλαν τις φωνές. Και όταν έφτασε πιο κοντά, τότε κατάλαβαν ότι αυτός μπορεί να είναι ο Κύριος. Και βέβαια, όταν είδαν ότι ήταν ο Κύριος, ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης Πέτρος, λέει, Κύριε, διέταξε και εμένα, επέταξε και εμένα, πες μου να έρθω μέσα στη θάλασσα να περπατήσω σαν και σένα. Βέβαια, αυτό φαίνεται σαν θαύμα σήμερα και είναι ένα καταπληκτικό θαύμα. Και αυτό το θαύμα είναι προφητευμένο και πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιώβ, στο ένατο κεφάλαιο χωρίο 8, και λέει ο Ιώβ, «Όταν ίσας των ουρανών μόνος και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης». Ποιος είναι αυτός? Ο Γιαχβέ. Οι προφητείες αυτές για τον Γιαχβέ εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δημιουργός του Παντός. Όταν ίσας των ουρανών μόνος, αυτός λέει που άνοιξε τους ουρανούς, που κατασκεύασε τους ουρανούς μόνος του, δίχως τη βοήθεια κανενός. Γιατί οι άγγελοι τότε δεν βοήθησαν καθόλου. Δεν είχαν καμία συμμετοχή στη δημιουργία των πλανητών και του σύμπαντος οι Άγιοι Άγγελοι. Απλώς τον έβλεπαν, έβλεπαν τη δημιουργία, έβλεπαν τον Θεό, την Αγία Τριάδα να δημιουργεί, και δόξασαν με όταν λέει ο Θεός, όταν εγώ δημιουργούσα τους αστέρας, λέει κάπου εδώ ο Ιώβ, εδόξασαν με οι άγγελοί μου. Και έτσι όταν ίσας των ουρανών μόνος και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης. Και πάλι αυτό μας φαίνεται σαν ένα καταπληκτικό θαύμα. Αλλά αυτά που έκανε ο Κύριος σαν άνθρωπος ήταν αυτά που θα μπορούσε να έκανε ο Αδάμ και η Εύα αν δεν υπήρχε η πτώσης. Γιατί αυτή η δυνατότητα της θεώσεως, γιατί βέβαια ο Κύριος ήταν πάντοτε στη θέωση, αποσλήψεως. Οπότε αυτά δεν είναι κάτι τα αφύσικα. Στη ζωή του Θεού και στη ζωή των θεωμένων ανθρώπων, αυτά είναι φυσικά. Αυτό που έκανε ο Κύριος θα μπορούσε να το κάνει και ο Αδάμ, και βέβαια βλέπουμε στη ζωή του Γέροντα Εφραίμ πως πετούσε μέσα από τους εφαίρες, από μια στιγμή στην άλλη βρισκόταν από την Αριζόνα στην Μονή Φιλοθέου, όπως έχουμε πολλά ντοκουμέντα, και επίσης ο Άγιος Παΐσιος που από το Σινά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου επέστρεφε στην Παναγούδα για να μιλήσει σε μερικούς μαθητάς από τη Βοστόνη. Οπότε αυτά στους θεωμένους ανθρώπους είναι φυσικά, και γι' αυτό έκανε αυτά τα θαύματα ο Κύριος, όχι για να μας δείξει τις δυνάμεις του, βέβαια και αυτό βοηθάει να δούμε ότι είναι Θεός, θα τον πιστέψουμε, αλλά ήθελε να δείξει ότι, αγαπητά μου παιδιά, αυτά χάσετε. Αυτά χάσετε, αυτά που κάνω τώρα εγώ, και εσείς θα μπορούσατε να περπατούσετε επί υδάτων και στη μεταμόρφωση. Αυτό που έδειξε ήταν οι δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος δίχως αμαρτία, οι δυνατότητες που χάσαμε σαν άνθρωποι επειδή αμαρτήσαμε.
Και αυτές τις δυνατότητες τις είχε η Παναγία. Η Παναγία μας, μετά από τον Ευαγγελισμό, ήταν αναμάρτητη. Οπότε, βέβαια, κοιμήθηκε, γιορτάσαμε την κοίμηση της Παναγίας πριν μερικές ημέρες. Αλλά αυτά που συνέβησαν στην Παναγία ήταν επειδή ήταν θεωμένη. Όχι μόνο ότι γέννησε τον Κύριο σπόρος, αλλά ότι γεννήθηκε, όταν γεννήθηκε ο Κύριος, η παρθενία της έμεινε άθικτη. Και επίσης γεννήθηκε ο Κύριος, γέννησε τον Κύριο δίχως πόνους, γιατί εκεί που επεμβαίνει ο Κύριος, νενίκυνται της φύσεως η όρη, επισή παρθένε άχραντε. Επειδή ήταν άχραντος η Παναγία, βέβαια, νενίκυνται της φύσεως η όρη. Γι' αυτό το Πάσχα του καλοκαιριού, το μικρό Πάσχα, είναι η κοίμηση της Παναγίας, που δείχνει τη δυνατότητα του ανθρωπίνου γένους. Και ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν την Παναγία και τη ζωή του Χριστού, τουλάχιστον με κάποια προσπάθεια, θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Όπως αναστήθηκε το σώμα της Παναγίας μετά από τρεις μέρες, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς όλοι μετά από τη Δευτέρα Παρουσία. Βέβαια όλοι θα αναστηθούμε, αλλά δεν θα έχουμε όλοι τον φωτισμό. Μερικά σώματα θα λάμπουν σαν τα αστέρια, και μερικά σώματα θα είναι σαν το κάρβουνο. Και αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που θα αναπτύξουμε σε αυτά τα χρόνια που μας έχουν μείνει εδώ στη γη. Είναι θέμα σχέσεως η κόλαση. Δεν είναι τόπος. Δεν είναι η απουσία του Θεού. Είναι θέμα σχέσεως. Τι σχέση έχουμε με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό? Αγαπούμε τον Χριστό? Προσπαθούμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας για τον Χριστό. Γιατί αυτοί, λέει, που θα τον δουν, και όλοι θα τον δουν, όλοι θα δούμε τον Χριστό, αλλά αυτοί που θα τον δουν δεδοξασμένο, και η δόξα του Κυρίου θα δοξάζει και αυτούς, όπως είδαμε στο Θαβόρ με τους τρεις Αποστόλους, θα είναι αυτοί που ζουν τουλάχιστον εν μετανία, εν εξομολογήσει, και όταν πέφτουμε καθημερινά σαν άνθρωποι, σηκωνόμαστε, εξομολογούμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα. Η αγιότητα δεν είναι η αμαρτησία. Η αγιότητα είναι στον αγώνα. Πέφτω και σηκώνομαι. Ξαναπέφτω και ξανασηκώνομαι. Και έτσι ο Πέτρος, όταν είδε τον Κύριο, ενθουσιάστηκε. Και λέει: Κύριε, να έρθω κι εγώ, να περπατήσω μαζί σου. Και ο Κύριος λέει: Έλα. Και ο Πέτρος, γεμάτος από χαρά και πίστη, βγαίνει έξω, πατάει στα κύματα ως επεδάφους. Και έβλεπε τον Κύριο και χαιρότανε. Αλλά για μια στιγμή έκανε ένα ανθρώπινο λογισμό. Δούλεψε η λογική. Και λέει: Καλά, αυτή εδώ είναι η θάλασσα. Έχω βάρος, είμαι άνθρωπος. Τη στιγμή που σκέφτηκε λογικά, έφυγε η χάρη και καταποντίστηκε σαν βαρύδι και πήγαινε για τον πάτο. Και τότε έκραξε: Κύριε, σώσον με. Και τον άρπαξε ο Κύριος και ανέβηκαν στο πλοίο. Και υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Οι πατέρες μας δίνουν πάρα πολλές ερμηνείες, γιατί μία περικοπή έχει βάθος άπειρον, είναι θάλασσα, βαθύτατη ο Λόγος του Θεού. Και λένε οι πατέρες ότι όταν ο Χριστός είναι μέσα στο πλοίο μας, όταν είναι μέσα στο πλοίο μας, τότε ησυχάζουν. Θα έχουμε τρικυμίες. Έστω και αν κοιμάται ο Κύριος. Βέβαια, πώς κοιμάται ο Κύριος? Εμείς τον κοιμίζουμε. Κύριε,
Κοιμήσου τώρα, δεν θέλουμε να είσαι ξύπνη. Θα πάμε να κάνουμε αυτό, θα πάμε να δούμε αυτό το σινεμά. Κύριε, κοιμήσου, δεν θέλουμε να βλέπεις και τι κάνουμε. Και τον κοιμίζουμε τον κύριο. Βέβαια, εμείς κοιμόμαστε. Ο κύριος δεν χρειάζεται να κοιμηθεί. Αλλά εμείς τον κοιμίζουμε. Αλλά έστω, ας είναι μαζί μας ο κύριος και κοιμάται. Γιατί τη στιγμή που έχουμε αυτή την ταλαιπωρία, αυτή τη συμφορά, αυτό τον πειρασμό, θα φωνάξουμε «Κύριε σώσον με! Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με!» Και τότε θα ξυπνήσει ο Κύριος μας μέσα μας και βέβαια θα κατευνάσει τους πειρασμούς και αυτό πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Αλλά καλό είναι να μην αποκοιμίζουμε τον εαυτό μας, να μην αποκοιμίζουμε τη συνείδησή μας. Οπότε να μην κοιμάται ο Κύριος με την διαρκή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» καθημερινά όταν όπως είπαμε για αυτό που μας είπε ο Παπαϊφρέμ ο Κατουνακιώτης για μισή ώρα λέει κάθε μέρα να φωνάζετε κλαψιάρικα, κλαψιάρικα το όνομα του Χριστού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αν το συνηθίσουμε αυτό μισή ώρα κάθε μέρα, θα δούμε μεγάλη διαφορά. Και όταν κοιμάται λίγο ο Κύριος μέσα μας, όταν δηλαδή αποκοιμηθούμε και αρχίζουμε να βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση που δεν πρέπει, κάποιο έργο που είναι κάπως παρακινδυνευμένο πνευματικά, εκεί να ξυπνάει αμέσως η συνείδησή μας, να ξυπνάει ο Κύριος. Και αμέσως με την ευχή να διώχνουμε αυτούς τους πειρασμούς. Και τότε το πλοίο της καρδιάς μας θα πηγαίνει μέσα από την θάλασσα της ζωής και με την βοήθεια του Κυρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να τουλάχιστον αποφεύγουμε τους υφάλους, τα βράχια και τις κακές φορτούνες. Και θα κλείσουμε με ένα φοβερό θαύμα που δεν γι' αυτό κάθε φορά που διαβάζουμε την Αγία Γραφή, κάθε φορά που μελετούμε τους πατέρες, θα βλέπουμε κάτι καινούργιο. Γιατί όπως είπαμε, είναι πλούτος ανεξάντλητος η Αγία Γραφή. Λοιπόν, διαβάζουμε από την ίδια περικοπή, αλλά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο κεφάλαιο 6. Λοιπόν. Όταν λέγει αυτής, εγώ είμαι, μη φοβήστε, μη φοβήστε. Ήθελον ουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και το πλοίον ευθέως εγένετο επί της γης εις ειν υπήγον. Ένα καταπληκτικό θαύμα. Ενώ η άνεμη και η τσακημία είχε πάρει το πλοίο μακριά μέσα στο μέσο της θάλασσας της Γενισαρέτ, αμέσως λέει μόλις μπήκε ο Κύριος μέσα στο πλοίο ευθέως το πλοίο εγένετο επί της γης αμέσως το πλοίο μεταφέρθηκε ως εκ θαύματος με τη δύναμη του Κυρίου από το μέσο της θαλάσσης μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκε στο λιμάνι. Αυτός είναι ο Κύριος. Και βέβαια αυτά τα θαύματα βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Το είδαμε και στον προφήτη Ηλία.
που ανέβηκε έναν αλλαγμό εις τους ουρανούς και όπως είπαμε τον Γέροντα Εφραίμ που από την Αριζόνα βρισκόταν στην Φιλοθέου και από τον Άγιο Παΐσιο, από το Σινά στην Παναγούδα. Αυτά είναι η φυσική ζωή του Κυρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή εβδομάδα και εύχομαι αυτή τη εβδομάδα να γιορτάσουμε, όχι να γιορτάσουμε, γιατί με τον Άγιο Φανούριο αύριο, την Τρίτη Άγιο Φανούριο και επίσης την αποτομή του μεγάλου βαπτιστού και μεγαλύτερου αντρός γεννηθέντος από γυναικός του Ιωάννου του Προδρόμου στις 29 του μηνός και μετά με την χάρη του Θεού να αρχίσουμε το νέο εκκλησιαστικό έτος. Επίσης να ευχηθούμε στην Ειρήνη, στην Κάρπαθο, καλά Στέφανο, καλά Στέφανα, στα παιδιά της, τον Γεώργιο και την Καλλιόπη. Να σας ζήσουν, να μας ζήσουν. Γιατί είναι και δικά μας παιδιά, γιατί είμαστε όλοι αδέλφια και σαν αδέλφια είμαστε ένα σώμα, είμαστε η Εκκλησία του Χριστού και πρέπει να φτάσουμε στο σημείο, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ότι η εν Χριστώ αγάπη δεν διακρίνει, να αγαπώ δηλαδή πιο πολύ το παιδί μου από το παιδί του γειτόνου. Η αληθινή χριστιανική αγάπη είναι να αγαπάμε όλους ίσα. Βέβαια αυτό είναι κάπως πάρα πολύ δύσκολο για μας τους χωρικούς, αλλά και πάλι χρόνια πολλά στα παιδιά και καλά Στέφανα και Παναγιά και ο Χριστός μαζί τους και μαζί μας. Αμήν.